Καλημέρα. Καλημέρα. Η συζήτηση Καλημέρα. έχει φουντώσει με το τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων. Είπε κάποια πράγματα ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ. Ας αρχίσουμε λοιπόν από αυτό, γιατί είμαστε ζεστοί. Πάμε από ό,τι καταλαβαίνω για επέκταση του Fuel Pass, έτσι. Το σενάριο για την Αντλία, για οριζόντια δηλαδή μείωση στη βενζίνη, μάλλον αδυνατίζει, Θανάση. Κρατάω μια επιφύλαξη. Αν ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα είναι γενναία η επιδότηση και πάει τα 40-50, εντάξει. Εγώ δεν το εξέλαβα έτσι. Το εξέλαβα ότι πάει στην Αντλία. Ναι. Με τον τρόπο που Λοιπόν. το είπε βέβαια, γιατί συμπλήρωσε ότι πρέπει να φροντίσουμε αυτούς που είναι ασθενέστεροι. Εγώ το εξέλαβα ότι μάλλον πιο κοντά είναι προς την επέκταση του Fuel Pass, που επιφυλάσσομαι για τις επιπτώσεις Εγώ της. έτσι το εξέλαβα πάντως. Πώς. Όπως λέει ο Νίκος. Και Ότι θα εγώ και με επεκταθεί το διεύρυνση. μέτρο το οποίο ισχύει. Και Τρίμηνη το είπε διάρκεια με με έναν τρόπο. διεύρυνση. Το είπε κιόλας με έναν τρόπο. Ναι. Για πες, Ευαγγελία. Και εγώ αυτό νομίζω ότι δηλαδή προς επέκταση του Fuel Pass με μεγαλύτερα εισοδηματικά κριτήρια να ανέβει ο πύχης, να επεκταθεί σε περισσότερα άτομα με τρίμηνη διάρκεια. Αυτό καταλαβαίνω. Τώρα βεβαίως σε μια εβδομάδα θα είναι Το ανακοινώσει, οποίο να δούμε αν κάτι αλλάξει. έχει αδικία, έτσι. Δεν αφορά επιχειρήσεις. Πραγματικά δηλαδή δεν καλύπτει το σύνολο αυτών που θα έπρεπε να καλυφθούν και την παραγωγή. Γιατί πάρα πολλές επιχειρήσεις, ας πούμε, δεν έχουν πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, έχουν βενζινοκίνητα. Τι να κάνουμε. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Θα το ξέρουμε την άλλη εβδομάδα από όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης χθες το βράδυ. Στην άλλη εβδομάδα. Σε λίγη ώρα θα έχουμε τα αποτελέσματα του εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πεντάμηνο, που εκεί έχουμε μια θετική πορεία, ειδικά στα έσοδα. Τα ξέρει η Οπότε θα κυβέρνηση δει. πάντως. Τα ξέρει και ο Πρωθυπουργός χθες, τα ήξερε και ο κύριος Σταϊκούρας. Θέλω να πω, δεν περιμένουν το σήμερα. Σήμερα θα τα μάθουμε εμείς. Εκείνοι τα ξέρουν εδώ και 2-3 μέρες. Πάντως Άκουμε είναι μία. εκρηκτικό το πρόβλημα. Είναι εκρηκτικό, δηλαδή, okay, πρέπει η κυβέρνηση να παίρνει μέτρα και ειδικά για τους ασθενέστερους, αλλά πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που μένει έξω από κάθε βοήθεια και το πρόβλημα γίνεται εκρηκτικό, δηλαδή έχει φτάσει στα 3 ευρώ. Θα πλησιάζει Να σε πούμε κάποια μέρη. το εξής. Λένε αυτοί που παρακολουθούν ότι και θα τα φτάσει και θα τα ξεπεράσει. Και στα νησιά που είναι ήδη πολύ κοντά, αλλά είναι πιθανό να το δούμε και στην Αθήνα. Για δύο λόγους. Ο ένας είναι οι διεθνείς τιμές που συνεχώς ανεβαίνουν. Το βλέπουμε το πετρέλαιο. Δηλαδή σταθερά πάνω από τα 120 δολάρια. Υπάρχει όμως και ένα ακόμα. Η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο. Έχει αρχίσει πια να αγγίζει περίπου το 1 προς 1. Δεν είναι, το ευρώ είναι λίγο παραπάνω, αλλά ήταν χθες ένα 0,4, δεν ξέρω πού είναι σήμερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυξάνει από δύο πλευρές. Άρα αυτό όλο πάει πάνω στη βενζίνη. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι. Συν το γεγονός, έτσι για να μην τον λέω, ότι έχουμε μια παγκόσμια κερδοσκοπία. Και μια εσωτερική και μια παγκόσμια. Ο κ. Μπάιντερ χθες απείλησε ή είπε ότι θα βάλει φόρο επιπλέον στις πετρελαϊκές εταιρείες. Υπάρχει μια σαφέστατη κερδοσκοπία, έτσι. Και είναι αυτό το παραφύση που συμβαίνει. Όταν πας σε ύφεση, που φαίνεται ότι η παγκόσμια οικονομία πάει σε ύφεση, το πρώτο προϊόν που χτυπιέται είναι το πετρέλαιο. Είναι παράλογο, είναι παρανοϊκό να πηγαίνουμε σε ύφεση και να ανεβαίνει το πετρέλαιο. Κάτι δεν γίνεται, κάτι δεν βλέπουμε σωστά. Μάλιστα. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα και μαζί με τα τουρκικά. Έχουμε κάτι καινούργιο, Ευαγγελία, με τα τουρκικά. Δεν έχουμε κάτι καινούργιο, δηλώσει του Πρωθυπουργού χτες. Πρέπει να σου πω ότι εντάξει, δεν είναι αυτονόητο, είναι απλό να το επαναλάβουμε, να το τονίσουμε την ενόχληση με τον Στόλτεμπεργκ. Και από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργό πάει την Παρασκευή στη Λευκοσία και είναι μπροστά του Σύνοδο Κορυφή, Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που εκεί θα αναδείξει έτσι όλο το φάσμα. Πάντως έλεγα και χθες και επιμένω, επειδή το αναφέρουμε καιρό εμείς εδώ, ότι το σχέδιο της Τουρκίας μοιάζει πιθανότερο να περιλαμβάνει κάτι με το γεωτρύπανο. Είδαμε λοιπόν τον Μπαξελή χθες που το ζωγράφισε κανονικά, δηλαδή έδωσε το σενάριο και εξήγησε ότι αυτό είναι που πρέπει η χώρα να κάνει. Επειδή ο Μπαξελή είναι ο ακροδεξιός εταίρος, ό,τι λέει ο Μπαξελή είναι αυτό που τελικά γίνεται. Δεν μιλά ποτέ τυχαία. Πολλές φορές δηλαδή για να τον πρημοδοτήσει, επειδή το κόμμα του ψάχνει αν θα μπει ή δεν θα μπει στη Βουλή, ο Ερντογάν τον αφήνει να πει αυτός όλα αυτά τα τέλος πάντων. Λαγός. Ναι, και να τα καρποθεί ώστε να φανεί ότι μετά τα υιοθετεί ο Ερντογάν. Άρα αυτό που είπε χτες ότι θα στείλουμε για ο Τρύπανο, πρέπει να οριοθετήσουμε την ΑΟΣ, πρέπει να κάνουμε περίπου ναυτικό αποκλεισμό εκεί που θα πάμε να τρυπήσουμε,
Αυτό είναι το σίγουρα ένα σχέδιο. Δεν ξέρω αν θα είναι το σχέδιο, αλλά ένα σχέδιο είναι δεδομένο. Νίκο, για μένα το ανησυχητικό είναι ότι βλέπουμε ένα ρεσιτάλ πλειοδοσίας από όλα τα κόμματα στην ειδική ενόψη και των εκλογών. Και πιστεύω ότι ακόμη και αν ο Ερντογάν δεν βγει στις εκλογές, όποιος συνεχίσει σε αυτή τη θέση θα έχει ψηλά στην ατζέντα το θέμα αυτό. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι μακρινό πάντως αυτό. Δηλαδή το πρώτο πράγμα είναι ο Ερντογάν και η προσπάθειά του να μείνει στην εξουσία. Ακόμη και αν μείνει και ο Ερντογάν θα το έχει πολύ ψηλά, διότι έχει ποντάρει, όπως βλέπουμε, όλη την προεκλογική εκστρατεία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, πάνω σε αυτό. Ναι. Ελένη. Έχει γνώμη μου. Είναι σωστό. Ναι, εντάξει, συμφωνώ με αυτά που λέτε. Εγώ θεωρώ ότι η χθεσινή παρέμβαση των βουλευτών, των Ελλήνων βουλευτών μέσα στην Τουρκία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Όχι γιατί δεν ξέρει η τουρκική ηγεσία τι λέμε, αλλά γιατί πάντα υπήρχε από την ελληνική πλευρά μία στάση, εν πάση περιπτώσει, να μην δημιουργήσουμε επεισόδια και το ένα και το άλλο. Το ότι οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου εμφανίστηκαν χθες με μία φωνή και είχαν αυτή την αντίδραση μέσα στην Τουρκία και παρουσία και άλλων βουλευτών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, επικοινωνιακά έχει μία σημασία. Και δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει, και στην Ελλάδα υπάρχει ένα όριο, το οποίο το βάζουν πλέον σαφέστατα όλες οι πλευρές. Εγώ το σημειολογικά το θεωρώ σημαντικό. Είναι, δεν έχει καμία αξία σε ό,τι αφορά είναι την έτσι και πολιτική είναι και ένα διάσταση, παραπάνω, γιατί για να είμαστε σοβαροί, αλλά έχει τη σημειολογία του το γεγονός αυτό. Το επεισόδιο αυτό το αίσθησε ο Ακάρη. Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει. Ελένη, το επεισόδιο αυτό... Εγώ δεν πιστεύω τίποτα ότι θα γίνει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μία από τα ίδια. Μένει να δούμε τι θα γίνει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς γενικά θα αντιδράσουν όλες οι χώρες, αλλά ιδιαίτερα οι Αμερικανοί. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, παρά τα όσα λέγονται ότι για ψύχρανση των σχέσεων των δύο πλευρών, αντιπροσωπεία των Αμερικανών υπήρχε στην άσκηση που έγινε στη Σμύρνη, όπως υπήρχε και των Γάλλων. Άρα θέλω να πω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ναι, όλες οι χώρες, Ελένη, λένε μεν διάφορα, αλλά να εξηγήσουμε κάτι. Τους Τούρκους θα κρατάνε η Τουρκία είναι μια πολύτιμη στάση... σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Γιατί είναι δίπλα στη Ρωσία. Απλά είναι τα πράγματα. Είναι το τελευταίο όριο, είναι ας το πούμε. Είναι μια μεγάλη χώρα. Ναι. Είναι μια μεγάλη άρα μην χώρα. Περιμένουμε, μην περιμένουμε να απομονωθεί η Τουρκία. Όποιος το περιμένει αυτό, απλά δεν ξέρει. Όποιος ακούει ότι η Τουρκία είναι εκτός κτλ., απλά δεν ξέρει. Όπως δεν ξέρει και ο Στόλτεμπεργκ, ξέρει πολύ καλά και έχει και αυτό την δική του ατζέντα και τα συμφέροντά του, ότι όταν τον Τούρκο τον χαϊδεύει στις απαιτήσεις του, απλά ζητάει πιο πολλά. Αυτό που έχει αξία να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο Ακάρ το χθεσινό το αίσθησε. Γιατί ήξερε ότι είναι οι Έλληνες βουλευτές και ήξερε ότι θα αντιδράσουν. Και στο ερώτημα γιατί το αίσθησε, είναι γιατί υπάρχει η στρατηγική της Τουρκίας να εμφανίζεται ότι έχει δίκιο, ότι σέβεται την νομιμότητα και ότι η Ελλάδα είναι η επιτιθέμενη και η προκαλούσα. Έτσι λοιπόν, σε κάθε ακόμα και χαμηλής, πώς να το πω, σημασίας εκδήλωση, γιατί αυτό που έγινε χθες ήταν μια τυπική χαμηλής σημασίας εκδήλωση από αυτές που γίνονται πολύ συχνά. Και που πάντα όλοι ξέρουν ότι δεν βάζουν τις διαφορές τους στο τραπέζι, βάζουν τις συμφωνίες τους. Τελειώνουν, φεύγουν, πάνε σπίτια τους και είναι όλοι χαρούμενοι. Ο Ακάρ λοιπόν το αίσθησε, ήξερε τις αντιδράσεις, αλλά ήθελε να το πει. Και ήθελε να το πει για να πει ότι η Ελλάδα κάνει παραβιάσεις. Και όχι η Τουρκία. Και η Τουρκία απαντάει. Είναι προφανές. Και η Ελλάδα απειλεί. Ναι, είναι προφανές. Και είναι προφανής πια και η στρατηγική, γιατί θέλουν να την καθιστούν προφανή οι Τούρκοι. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα στο ερώτημα αν θα γίνει κάτι, επειδή συνέχεια αυτή την ερώτηση έχουμε και εμείς και την λαμβάνουμε και από εσάς, τους αναγνώστες μας, απάντηση δεν υπάρχει. Δεν έχουμε καμία κινητικότητα στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν ναυτικές μονάδες τουρκικές να κινούνται και επίσης το ερώτημα θα γίνει κάτι το καλοκαίρι, εγώ απάντηση δεν έχω. Όσο πιθανό είναι να γίνει κάτι τον Αύγουστο, τόσο πιθανό είναι να γίνει και τον Οκτώβριο. Είναι πότε θα το επιλέξει ο Ερντογάν, γιατί θα εξυπηρετεί την προεκλογική του στρατηγική. Αυτός είναι ο μόνος
λόγος που θα προσδιορίσει. Το αν και το πότε. Το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι στον τουρισμό που καίγονται κι αυτοί, γιατί σωστό. Προφανώς επειδή έχουν όλα αυτά τα προβλήματα, σημαντικά προβλήματα, δεν θα θελήσουν να βάλουν τα χέρια τους, να βγάλουν τα μάτια τους. Δηλαδή, θεωρώ ότι, ότι αυτό μπορεί να μην γίνει τον Αύγουστο και, να γίνει τον Οκτώβριο. Του τουρισμού τους στηρίζεται στα παράλια. Απέναντί μας είναι κι αυτοί. Δηλαδή, όλες αυτές οι περιοχές που έχουν τουρισμό είναι απέναντι. Τώρα, να πούμε και μια κουβέντα για τις εκλογές, επειδή είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χτες. Με τον τρόπο που το είπε, εγώ αισθάνθηκα ότι ήθελε να βγάλει προς έξω ότι δεν θα κάνει προώρες εκλογές. Διαβάζω σήμερα και διαφορετικές αναγνώσεις σε αυτή την κουβέντα, ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να κάνεις προώρες εκλογές. Έχει απομονωθεί αυτή η φράση. Υπάρχει και η επόμενη που λέει και ακόμα πιο πολύ να μην κάνεις. Τι λένε από την κυβέρνηση, Ευαγγέλια? Όταν εξομιλήσει την τετραετία, αλλά είναι κάτι αποστροφές του λόγου, είναι αυτή που φουντώνουν τα σενάρια. Κοίταξε, Νίκο, ο Πρωθυπουργός αυτό θέλει, να εξαντλήσει την τετραετία. Εγώ όμως θα σταθώ στο πώς συμπεριφέρονται πολλά κυβερνητικά στελέχη. Όχι ότι έχουν κατεβάσει τα μολύβια, αλλά κάνουν φουλ προεκλογική εκστρατεία. Γιατί το θεωρούν πάρα πολύ πιθανό. Και όλοι το θεωρούμε πιθανό για τους λόγους που έχουμε αναλύσει. Θέλει να εξαντλήσει την τετραετία, ωστόσο υπάρχουν πάντα λόγοι. Μάλιστα. Λοιπόν, τα περιμένουμε, θα δούμε στον αέρα. Είναι Θανάση, έχουμε τίποτα άλλο από τα οικονομικά? Όχι, περιμένουμε αυτά που περιμένουμε σήμερα, τα έσοδα, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα και τις τιμές. Και την ανακοίνωση από τις ΗΠΑ για τα επιτόκια, που είναι και η αιτία που έχουμε όλη αυτή την, όλο το αίμα στις αγορές στο τελευταίο 48 ώρο. Πολύ φοβάμαι ότι εκεί υπάρχει μια κόντρα αγορών και κεντρικών τραπεζών. Έτσι. Οι αγορές δεν συμφωνούν με τις πολιτικές που ακολουθούν οι κεντρικές τράπεζες. Και έχουμε μπει σε ένα κύκλο που δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Δηλαδή, οι πιέσεις μέρα με τη μέρα εντείνονται. Το μόνο καλό σήμερα είναι ότι έχουμε αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων. Λόγω του ότι η ΕΚΟΥΤΟΥ πάει να κάνει μια παρέμβαση και είναι αρκετά κάτω σε σχέση με χθες και στην Ελλάδα το δεκαετές και στην Ιταλία. Κυρίως παρατηρούμε την Ιταλία. Η Ιταλία, να θυμίσω, τους επόμενους 12 μήνες έχει να αποπληρώσει διαφόρων ειδών ομόλογα που έχει εκδώσει για να βάλει χρήμα στη χώρα, που είναι πάνω από 200 δισεκατομμύρια. Έτσι, η Ιταλία δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή πρώτη στο μικροσκόπιο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα στο Newsit. Καλημέρα. Καλημέρα.